Πριν δύο χρόνια είχα το νοσοκομείο, είχε τέσσερις ακτινολόγους. Είχε νευρολόγο, είχε ψυχίατρο. Όμως σταδιακά, όσο περνούν ο καιρός, γίνονται αποχωρήσεις ή κάποιοι αποχωρούν για τον ιδιωτικό τομέα. Όλο και συρρυκνώνονται οι υπηρεσίες υγείας που παρέχουν τα νοσοκομεία του Λασιθίου, αφού μια σειρά από ειδικότητες δεν υπάρχουν πια στα νοσηλευτικά ιδρύματα του νομού. Τα νοσοκομεία είναι αλληλένδετα. Αν πάσχει το ένα, πάσχει και το άλλο. Πολλά γράφονται και πολλά ακούγονται να κλείσουν τα νοσοκομεία και να το. Πώς θα κλείσουν? Άμα κλείσει ένα νοσοκομείο, πώς θα το άλλο. Είναι δύσκολο να αναλάβει τέτοιο ρόλο, ξέρω εγώ, για να καλύψει όλο τον πληθυσμό. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων, Γιώργο Μανουσάκη, στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, λόγω έλλειψης ιατρών δεν κλείνονται πλέον καθόλου ραντεβού για νευρολόγο, ψυχίατρο, διαβητολόγο και ενδοκρινολόγο. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδος, γιατί λόγω των χαμηλών αποδοχών και των δύσκολων συνθηκών εργασίας δεν έρχονται γιατροί να δεχτούν να δουλέψουν και να πάρουν μόνιμες θέσεις στα νοσοκομεία της περιφέρειας. Λόγω έλλειψης ακτινολόγων επίσης δεν γίνονται προγραμματισμένες αξονικές τομογραφίες, υπερηχογραφήματα, μαστογραφίες, εξετάσεις οστικής πυκνότητας. Ο νομός Λασιθίου έχει τρεις αξονικούς τομογράφους και όμως σε κανένα νοσοκομείο από τα τρία δεν γίνονται προγραμματισμένες τακτικές αξονικές τομογραφίες. Είναι μια κατάσταση πραγματικά πολύ άσχημη για τους πολίτες, που αν θέλουν να κάνουν προγραμματισμένη αξιονική τιμογραφία, θα πρέπει να απευθυνθούν είτε στον ιδιωτικό τομέα είτε στα νοσοκομεία του Ηρακλείου. Την ίδια ώρα, οι τέσσερις χειρουργικές αίθουσες του νοσοκομείου έχουν γίνει μία, αφού το υπάρχον προσωπικό δεν μπορεί να καλύψει τις υπόλοιπες. Έχουμε χειρουργικές αίθουσες, αλλά δεν έχουμε προσωπικό να τις λειτουργήσουμε. Με αποτέλεσμα να έχουμε μια λίστα χειρουργείων περίπου όλες οι ειδικότητες μαζί, γύρω στα 500 περιστατικά, τα οποία. Το χρόνο τους τώρα αυτά για να γίνουν. Ως αποτέλεσμα, τα περιστατικά που οδηγούνται στο χειρουργείο είναι τα ελάχιστα δυνατά και οι λίστες αναμονής όλο ένα και μεγαλώνουν. Από τη στιγμή που δεν εφημερεύσει, ας πούμε, η Ιερά Πέτρα η χειρουργική κλινική ή δεν εφημερεύσει η ΣΥΤΙΑ ή δεν υπάρχει αναισθησιολόγος σε αυτά τα δύο νοσοκομεία, τα περιστατικά τα έκτακτα έρχονται σε εμάς. Βάζοντας τα όμως το πρωί, δηλαδή χειρουργώντας ένα έκτακτο περιστατικό, ένα τακτικό περιστατικό μένει πίσω. Οπότε τα περιστατικά τα οποία έχουμε και εμείς στη λίστα δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν. Ίδια είναι η κατάσταση και στα νοσοκομεία Ιερά Πέτρας και Σιτίας. Η Ιερά Πέτρα έχει μία αναισθησιολόγο. Η Σιτία έχει δύο και πιθανόν η μία συνάδελφος να φύγει. Με έναν αισιολόγο τώρα νοσοκομείο δεν μπορεί να κρατηθεί. Συχνά συμβαίνει να μην εφημερεύει σε κανένα νοσοκομείο του νομού ακτινολόγους, γιατί δεν βγαίνει ο αριθμός των εφημεριών. Με αποτέλεσμα τα περιστατικά τα οποία χρήζουν στην εφημερία αξονικής τομογραφίας ή υπερηχογραφήματος να διακομίζονται στα νοσοκομεία του Ηρακλείου. Αυτή τη στιγμή η Ιερά Πέτρα, ας πούμε, σαν νοσοκομείο δουλεύει με ένα παθολόγο. Αυτός ο παθολόγος δεν μπορεί να κρατήσει. Τι κλινική να κρατήσει και πόσο να δουλέψει αυτός ο άνθρωπος. Άρα, αναγκαστικά τα περιστατικά αυτά θα έρθουν σε εμάς στην παθολογική κλινική. Σε λίγο καιρό θα έχει και Σιτία τέτοιο πρόβλημα, γιατί θα φύγουν δύο γιατροί από το παθολογικό. Οπότε ούτε αυτοί θα μπορούν να κρατήσουν τα περιστατικά. Πρέπει να μπει στη συζήτηση και το γεγονός ότι λόγω της έλλειψης ιατρικών ειδικοτήτων στα νοσοκομεία του νομού Λασιθίου, το ΕΚΑΒ στο νομό έχει αυξημένο αριθμό διακομιδών από το ένα νοσοκομείο στο άλλο. Εδώ υπήρξε περιστατικό που για αξονική τομογραφία διακομίστηκε από το νοσοκομείο Σιτίας στο νοσοκομείο Ρεθύμνου. Οπότε καταλαβαίνουμε πόση ώρα έλειπε το ασθενοφόρο από την περιοχή της Σιτίας για να κάνει τη διακομιδή στο Ρέθυμνο. Στα πρόθυρα της κατάρρευσης είναι και η ψυχική υγεία στο νομό Λασιθίου, καθώς ο ένας και μοναδικός ψυχίατρος που λειτουργεί σε δημόσια δομή έχει την ευθύνη για τους 75.000 κατοίκους της περιφερειακής ενότητας και είναι ηλίου φαϊνότερο πως δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Καλύπτονται οι ανάγκες υγείας του νομού, πηγαίνουν τα περιστατικά στην ψυχιατρική του Παγνή, όπου εκεί, για νοσηλεία, όπου εκεί υπάρχουν ράντζα.